...που είναι από βόλους ποιότητας. Να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση έτσι ώστε να δούμε καταρχήν... ...ποιοι είναι οι αρμόδιοι ελευθερικοί μηχανισμοί αυτοί... ...που θα έπρεπε να δουλεύουν και γιατί δεν δουλεύουν... ...και γιατί δεν παράγουν το έργο όπως θα έπρεπε. Στα αζήτητα καταλήγουν καθημερινά τα κυπευτικά της Μεσαράς... ...τα οποία έχουν παραχθεί με πολύ κόπο και αγωνία... ...από τους παραγωγούς οδηγώντας τους σε οργή. Παρά το γεγονό ότι πολλά κυπευτικά πολλούνται σε εξευτελιστικέ τιμέ, μόλι 20 με 30 λεπτά το κιλό, καταλήγουν να σαπίζουν και την ίδια στιγμή τη θέση του στο τραπέζι των κριτικών, παίρνουν αγροτικά προϊόντα τα οποία έχουν βαφτιστεί ελληνικά, αλλά προέρχονται από το εξωτερικό. Είναι απαράδεκτο. Είναι, ε, ο κόσμο έχει εξαγριωθεί. Ε, δεν μπορείτε να αντέξετε αυτή την κατάσταση άλλο. Ε, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Είναι υπεύθυνο το κράτος που αφήνει αυτά τα προϊόντα να μπαίνουν στη χώρα μας παράνομα και σκόπιμα. Χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και έφτασε η στιγμή να αρχίσουμε να βάλουμε λουκέτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που αγρότες του Τιμπακίου καταγγέλουν βαπτίσια σε κυπευτικά που μόνο ελληνικά δεν είναι αφού οι ελληνοποιήσεις αποτελούν τη μεγάλη πληγή. Αυτή τη φορά οι εισαγωγές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, αφού όπως καταγγέλουν οι παραγωγοί έχουν βρει ακόμα και προϊόντα με χώρα προέλευσης Μακεδονία. Προφανώ η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία όχι μόνο χρησιμοποιεί όπω υποστηρίζουν αυθαίρετα τον όρο, αλλά και προωθεί με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα της, τη στη χώρα μα. Και κυρίω από τα Σκόπια που έχει πλημμυρίσει την Ελλάδα, προϊόντα που είναι αφιβόλου ποιότητα. Ξέρω ξέρουμε όλοι ότι είναι είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούν ε, γεωργικά εφόδια, το οποίο είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την περίοδο που ξεκινούν τα κριτικά προϊόντα, είναι στα ζήτητα, με αποτέλεσμα να έχουμε τις κοπιανές ντομάτες του Μαρόκο και δεν ξέρω τι άλλες χώρες, ανεξέλεκτα να περνούν ε, από τα σύνορα. Σύσκεψη για το θέμα με τη συμμετοχή βουλευτών πραγματοποιήθηκε χθε στο Τιμπάκι. όπου οι φωνέ και η αγανάκτηση αποτύπωναν το ευρύτερο κλίμα που επικρατεί. Την εβδομάδα αυτή, άμεσα, ερχόμενοι και σε τηλεφωνική επικοινωνία με του σχετιζόμενους με τα θέματα αυτά, Γενικού Γραμματεί των Υπουργείων Αγροτική Ανάπτυξη και Εμπορίου ή Υποδομών Μεταφορών Δικτύων και Ανάπτυξη να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση, έτσι ώστε να δούμε καταρχήν ποιοι είναι οι αρμόδιοι ελεγχτικοί μηχανισμοί αυτοί που θα έπρεπε να δουλεύουν και γιατί δεν δουλεύουν και γιατί δεν παράγουν το έργο όπω θα έπρεπε και όπω πρέπει. Και από την άλλη, να δούμε και σημεία που πιθανόν να εξετάσουμε ενώπιση του νέου φορολογικού. Ούτε την περίοδο έχουμε το φαινόμενο τη εισαγόμενη ντομάτα από τα Σκόπια. Δυστυχώ δεν υπάρχουν οι ενδείξει για να προστατευτεί ο καταναλωτή να ξέρει τι ψωνίζει. Και ταυτόχρονα υπάρχουν χαλαροί έλεγχοι ή καθόλου έλεγχη στο σημεία εισαγωγή. Αν την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε αποτελέσματα, αποτελέσματα που θα λύσουν το πρόβλημα μια και καλή, είμαστε έτοιμοι να, κάνουμε μέχρι και ομάδα κρούση. Και όπου βρίσκομαι προϊόντα θα τα καταστρέφουμε. Α μην μα φέρουν σε αυτό το σημείο, γιατί θα το μετανιώσουν πολύ και θα την πληρώσουν στον ύφη όλοι αυτοί που ευθύνονται. Οι παράνομε ελληνοποιήσει αποτελούν πρόβλημα και στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, αν κριτικοί επιχειρήσουν να πουλήσουν τα κυπευτικά του στην περιοχή, απλά θα μείνουν απούλητα.